Αγαπητές συντημότησες και συντημότες, καταρχήν να ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στην πρώτη αρχική ομιλία μου, σαν υποψήφιο δήμαρχος του Δήμου Χαρτοβάμψης. Κάναμε αυτή την πρώτη εκδήλωση, ώστε να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα σε ό,τι αφορούν το Δήμο το δικό μας. Γιατί ο Δήμος, ειλικρινά, έχει προοπτικές ανάπτυξης, ανόρθωσης της τοπικής οικονομίας. Συνήθως μιλάω εκτός κειμένου, αλλά είμαι υποχρεωμένος σήμερα να αναγνώσω τις βασικές θέσεις και αρχές, τις θέτω στην κρίση σας και στην πορεία όποιος νομίζει και έχει προτάσεις και έχει όραμα, όλοι μαζί να τις διαμορφώσουμε για ένα κοινό στόχο, για ένα κοινό σκοπό. Βεβαίως, θα βγω και εκτός κειμένου μην στεναγωγές, αλλά πρέπει να σας διαβάσω γιατί τα γραπτά μένουν. Υπάρχει και ο τύπος που θα πρέπει να τα έχει αντατυπώσει αύριο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συντημότες, ο Δήμος Χαρκαδόνος είναι κατεξοχήν γεωροκτηνοτροφικός με δημότες. Με δημότες που πλήττονται από νοθρότητα, από απραξία του κρατικού μηχανισμού, την καλπάζουσα ανεργία, τη δυσβάστραχτη φορολόγηση, την καλπάζουσα ανεργία, τη μετανάστευση που ερημώνει την Ήπειρο και ιδιαίτερα τον τόπο του δικό μας και στερεί το παραγωγικό δερονικό του τόπου μας. Την ανεξαίρετη αύξηση των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, τη συρρήκνωση των τιμών των αγροτικών και κοινωνικών προϊόντων, οι οποίες ούτε καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Έτσι, οι αυτοδιοικητικές εκλογές της 18ης Μαΐου έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, διότι ο τόπος μας και η χώρα μας εν γέννη ταλανίζονται από τη δύναμη μιας πολυδιάστατης κρίσης, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό αλλά και πολιτισμικό επίπεδο. Η προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης από την κεντρική κυβέρνηση περνάει μέσα από τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας, την αύξηση της φορολογίας και την περιστροφή των κρατικών δαπανών με δραματικά αποτελέσματα σε όρους συνθηκών διαβίωσης και παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες. Υπό αυτές τις οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες και με δεδομένη την ρευστή πολιτική κατάσταση, οι καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις προτεραιότητες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι μείωση των διαθέσιμων πόρων, δεύτερο, αύξηση αρμοδιότητες λόγω των διοικητικών μεταρρυθμίσεων, τρίτον, η αντίρρητη ανάγκη για ανακούφιση των δημοτών που πλήττονται. Οραματιζόμαστε μια δημοτική αρχή που αφουγκράζεται τους ανθρώπους της και οφείλει να έχει ως στόχο την κατοχύρωση ενάχει ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης και αξιοπρεπών συνθηκών των δημοτών της, ασπίδα έναντι στις νέες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού με ανασχεδιασμένες αναπτυξιακές προοπτικές επί το πρίσμα μιας αειφορικής, η τελευταία αυτή επιστημονική λέξη τα τελευταία χρόνια μας έχει όλους επηρεάσει. Αειφορική σημαίνει συνεχιζόμενης διαχείρισης σε κλίμα διαβούλευσης και συνεργασίας. Ως εκ τούτου, οι κύριες στρατηγικές κατευθύνσεις που υπαγορεύει το όραμά μας, αλλά και το μεταβατικό παρόν, είναι οι εξής. Πρώτον, ορθολογική διαχείριση αρμοδιοτήτων και πόρων στον καθένα. Η ποιοτική και πολιτισματική παροχή υπηρεσιών προς όλους τους δημότες. Τρίτον, οι συνεργασίες σε όλους, με όλους, σε όλα τα επίπεδα. Η αξιοποίηση στο έπαρκο των διαθέσιμων εθνικών και κοινωνικών πόρων είναι ομοχλώς διαπίτευση των παραπάνω στρατηγικών κατευθύνσεων.
Θα αναφερθώ επιληψίες προτάσεις μας που αφορούν μείζονες κατηγορίες δράσεων, οι οποίες είναι πρώτον, ελκυστικότητα της περιοχής, ολοκλήρωση της διαδικασίας του ΒΙΠΑ και του κοινοτροφικού πάρκου. Ξέρετε, όταν μιλάμε για ανάπτυξη και επειδή ο Δήμος ο δικός μας περισσότερο είναι στον πρωτογενή τομέα, στηρίζεται στην γεωργία και στην κοινοτροφία, πρέπει να υπάρξουν υποδομές. Και τέτοιες υποδομές προτείνονται από χρόνια, όχι από τώρα. Μια βιομηχανική περιοχή που δεν θα αναφερθώ και δεν θα πω σε λεπτομέρειες πώς ξεκίνησε και που έφτασε σήμερα, αλλά όταν αρχίσει η ανάπτυξη της περιοχής, θα πρέπει να έχουμε εναλλακτικές λύσεις και για τους κτηνοτρόφους της περιοχής και για τους ανθρώπους που ζουν και βιώνουν κοντά σε αυτή την βιομηχανική περιοχή Αγγή και ούτω καθεξής. Σε άλλες ομιλίες μου θα αναφερθώ αναλυτικά το τι σημαίνει ΒΙΠΑ και πώς πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί εκεί μέσα σχετικά με την ανάπτυξη πρέπει να γίνουν μικρές επιχειρήσεις τυποποίησης των προϊόντων μας. Τυποποίηση των προϊόντων, μεταποίηση των προϊόντων, δηλαδή της πρώτης ύλης, οι οποίες θα δώσουν δουλειά και στους ανέργους της περιοχής μας. Πολλές οικογένειες θα βρουν δουλειά μέσα από αυτές τις διαδικασίες, καθώς επίσης μια άλλη παράμετρο της τοπικής ανάπτυξης είναι το κτηνοτροφικό πάρκο. Χρόνια τώρα σχεδιαζόμενο είχε μείνει στα συρτάρια, στα ερμάρια κάποιων πολιτικών που δεν το πρόθεσαν όπως θα έπρεπε. Γιατί η κτηνοτροφία για να επιβιώσει στην περιοχή μας, το ξέρει και ο πρόεδρος εδώ της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων που τυχαίνει να είμαστε μαζί, εγώ γραμματέας και αυτός πρόεδρος εδώ πέρα, έχουμε κάνει τεράστιους αγώνες να αρθοποδήσει, να σταματήσει τα πόδια στην κτηνοτροφία. Μια σκλάβος που τα τελευταία χρόνια φτύνει και χρειάζεται τη στήριξη της πολιτείας. Όμως, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να σταματήσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να βοηθήσει αυτόν τον πολιτών τον κλάδο. Καθώς επίσης και τη γεωργία. Γιατί αυτοί οι δύο κλάδοι είναι η μοχλή ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, γιατί γύρω από αυτούς τους δύο κλάδους τζιράρουν όλα τα επαγγέλματα, να το πούμε στη γλώσσα μας. Αν έχει χρήματα ο Γεωργός και ο κτηνοτρόφος, θα έχει και ο καταστηματάρχης, θα έχει και η καφετέρια, θα έχουν και οι υπόλοιποι κλάδοι που θέλουν να φτιάξουν κάτι στα σπίτια τους κλπ. Δηλαδή η διαβίωση θα είναι καλύτερη και όχι η σημερινή. Τρίτον, αν δεν παλιούν λεπτομέρειες και περισσότερα πάνω σε αυτό, θα ξαναπούμε. Οργάνωση δικτύου για διάθεση τοπικών και γεωργικών προϊόντων. Διερεύνηση και δυνατότητα δημιουργίας κάθετης παραγωγής, αυτά που είπα. Κάθετη παραγωγή σημαίνει η πρώτη για το χωράφι και από το βοστάσιο και από την κτηνοτροφική μονάδα να τυποποιείται το προϊόν που θα παράγεται και να βγαίνει στην αγορά. Κοιτάξτε, έχω πει πολλές φορές για αυτά τα προϊόντα που παράγει ο τόπος εδώ πέρα. Αν τα αξιοποιήσει κανείς μέσα από τέτοιου είδους δυνατότητες, μέσα από τέτοιου είδους υποδομές και παρεμβάσεις, υπάρχει η αγορά. Ποια είναι αυτή η αγορά? Εδώ πέρα υπάρχουν και μετανάστες σήμερα που παρακολουθούν πραγματικά με αγωνία όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, γιατί πραγματικά μαραζώνει ο τόπος. Η αγορά λοιπόν βρίσκεται στο εξωτερικό, στα παιδιά τα δικά μας που ζουν και ξενιτεύονται για να βρουν ένα μεροκάματο και να βρουν μια επαγγελματική στέγη. Το δίκτυο λοιπόν υπάρχει προώθησης. Τα εστιατόρια Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία υπάρχουν. Τα προϊόντα τα δικά μας είναι εφάμενα των ξένων χωρών και καλύτερα θα μπορούσα να πω. Γι' αυτό λέμε να κάνουμε τα προϊόντα, να τα πιστοποιήσουμε, να είναι προϊόντα pop, να έχουν αξία. Να τα κατανοήσουν και οι ξένοι που πάνε στα ελληνικά εστιατόρια. Προϊόντα λοιπόν του Δήμου Φαρκαδόνος. Και αυτό θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να τα αξιοποιήσουμε. Κανένα προϊόν χαμένο. Θα φτιάξουμε εκείνες τις υποδομές, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε εκείνες τις υποδομές που θα δώσουμε ζωντάνια, θα πιστοποιήσουμε στα προϊόντα μας και θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, στην αγορά. Δίκτυο διακίνηση, το ξανατονίζω, υπάρχει. Αρκεί να υπάρχει θέληση και συμμετοχή. Και πάνω σε αυτό θέλω να ανακαλέσω αυτούς που ζουν και μας ακούνε σήμερα στο εξωτερικό να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια.
να κατανοήσουν ότι είναι το συμφέρον τους, ότι τα δικά μας ντόπια προϊόντα περνάνε στην αγορά, περνάνε στα ιστορία τους, περνάνε παντού. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε αυτά, αλλά εγώ τους καλώ ακόμη μια φορά τους συνειδημένους αδερφούς να συμβάλλουν με προτάσεις, αυτοί γνωρίζουν καλύτερα για τη δημιουργία αυτών των προϋποθέσεων που πιστεύω όλοι την έχουν ανάγκη και την έχει ανάγκη ο τόπος μας περισσότερο. Αν αγαπάμε πραγματικά αυτόν τον τόπο. Άρα λοιπόν, μια οργάνωση ενός δικτύου για διάθεση των τοπικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων είναι άμεση και απίθυνη ανάγκη. Τέταρτον, υπηρεσίες στήριξης στο πρωτογενής τομέα, στην γεωργία και κτηνοτροφία, αυτό που του είπε νωρίτερα, σε προϊόντα πιστοποιημένα, σε προϊόντα. Πάμε στην αποδοτικότητα και στην ποιότητα. Πρώτον, κατάρτιση πενταετών σχεδίων, κατά συνέπεια ετήσιων προγραμμάτων και προπολογισμών με συμμετοχή και διαβούλευση. Ξέρετε, ο Δήμος κάθε χρόνο έχει έναν προπολογισμό και ένα τεχνικό πρόγραμμα για έργα. Συνήθως γίνεται κάθε χρόνο. Με τη νέα νομοθεσία και νομολογία, αν θέλετε. Επειδή αυτή η θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί είναι πενταετές, εμείς για να πάμε σταθερά δεν θα περιμένουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα για ένα έτος. Πρέπει σε βάθος μιας πενταετίας να προγραμματίσουμε πάνω σε αυτό, να σχεδιάσουμε πάνω σε αυτό. Αλλά με τη συμμετοχή και τη διαβούλευση που είπε και νωρίτερα. Συμμετοχή και διαβούλευση σημαίνει οι φορείς της περιοχής πρέπει να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους, να συνδιαβοληθούν μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο και με τους υπεύθυνους, ώστε να καταρτήσουν ένα πρόγραμμα που θα κάνει βιώσιμη την τοπική οικονομία. Αποσαφήνιση και αρμοδιότητα των υπηρεσιών. Ξέρετε, πολλές φορές οι υπάλληλοι, άμα δεν τους έχεις ένα σχεδιασμό για το πώς θα λειτουργήσουν, το 8 ώρα θέλουν να περάσουν και να φύγουν. Άρα λοιπόν, τους δίνεις μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα και λες στην τεχνική υπηρεσία. Θέλω με βάση το σχεδιασμό του τεχνικού προγράμματος να μου κάνετε μελέτης για α, β, γ, δ, τάχιστα. Αλλιώς δεν γίνεται η πόλη να είναι στην άκρη αυτούς που παίρνουμε από τη ΣΑΤΑ, από την κεντρική εξουσία και από τους κεντρικούς αυτοτελούς πόρους. Αναδιάθεση του προσωπικού με βάση προσόντα, τεχνογνωσία και παραγωγικά κριτήρια. Θα στερεοκόσεις στο Δήμο έτσι με το υπάρχον προσωπικό, ώστε ο κάθε υπάλληλος στην κατάλληλη θέση του, με βάση την επιστημονική του κατάρτιση, με βάση την αξιοποίηση, τι μπορεί να προσφέρει και αν έχεις ελλείψεις στο προσωπικό, σου δίνει τη δυνατότητα όμως ο νόμος να αποσπάσεις από άλλους φορείς, από άλλες υπηρεσίες, αρκεί να κάνεις τη δουλειά σου σωστά, όμορφα και ωραία. Τυποποίηση των εγγράφων και λειτουργιών. Όλα τα έγγραφα στο Υπουργείο που έρχονται είναι υποχρεωμένα να αναρτούνται και ο κάθε πολίτης, ο κάθε δημότης να έχει πρόσβαση σε αυτά, να ενημερώνεται αν θέλει όπως το θέλει. Αλλά θα είναι τυπωμένα πάντα, αρχιοθετημένα, ώστε ο καθένας να γνωρίζει πού μπορεί να επεκταθεί και να πάρει οποιοδήποτε έγγραφο για οποιαδήποτε ενημέρωση του. Έλεγχος. Αυστηρός έλεγχος για συμμόρφωση με τους όρους υγειονομικής σταθής απορριμμάτων στον Κοιτάτη Παλιωσαμαρίνα, το έχω γράψει και προχθές στον τύπο, και επιβολή κυρώσεων με όρο των έννοικων μέσων σε οποιοδήποτε επίπεδο απονομής δικαιοσύνης. Ξέρετε, είναι ένα θέμα που καίει, είναι θέμα περιβαλλοντικό, είναι θέμα υγείας των κατοίκων. Σε μια ειδική ένωση θα αναφερθούν αναγενικά γιατί δεν τηρούνται οι όροι ταφής των απορριμμάτων. Κοιτά σημαίνει χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Να τηρηθούν λοιπόν οι όροι για να μην μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας. Δεύτερον, προσπάθεια για διαχείριση των σφαγείων Ιταλίας εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Μερικές φορές το έχω ονομάσει σκάνδαλο και το ξέρετε όλοι σας. Γιατί μέχρι σήμερα δεν είχε σφραχθεί ούτε ένα ευρώ με βάση
τις συμφωνίες που έχουν γίνει. Τα έχω πει κατά καιρούς με τα πράγματα, ξαναδούμε πάλι. Το τελευταίο διάστημα, τώρα θα τα πω, κύριε Ζαγόπουλε, έχουμε επιτέλους ορίσει και δώσαμε τα στοιχεία μετά από δύο γνωματεύσεις, δύο έγκριτων των δικηγόρων για το πώς πρέπει να κινηθεί ο Δήμος νόμιμα, όμορφα και ωραία, να εισπράξει αυτά τα χρήματά του. Προσπάθεια για έκδοση κτηνοτροφικών αδειών από τις υπηρεσίες του Δήμου, γιατί μέχρι τώρα ο κάθε δημότης βασανίζεται σε καθημερινή βάση, θα έλεγα, με τις αδειοδοτήσεις των σταυλικών εγκαταστάσεων. Τη μια φορά δεν έχει προσκύσει τη γη, την άλλη φορά δεν πρόλαβε να βγάλει την άδεια και ούτε θα την ξέρει. Τώρα γύρω μέσα από τις νομαρχίες. Μια προσπάθεια που έκανε η Ομοσπονδία των Κτηνοτρόφων Καλακοβών της περιοχής μας, τον ομό Τρικάλων. Ήταν αυτές οι υπηρεσίες ή αν θέλετε αυτή η αρμοδιότητα να περάσει στους Δήμους, γιατί μόνο ο Δήμος και τα τοπικά συμβούλια του Δήμου γνωρίζουν από πρώτο χέρι ποιος πρέπει να πάρει άδειες, ποια είναι η βοσκή συμμετοχή και ούτω καθεξής, και ο νόμος το ξέρουν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, ορίζει σαφώς ότι η αρμοδιότητα σήμερα για τη βοσκή συμμετοχή και τις αντικές εγκατάστασεις παραγωγής γης την έχουν οι τοπικοί πρόεδροι των κοινοτήτων και στη συνέχεια έρχονται και επικοινωνίες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αναμάρτηση ποιότητα ζωής και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Προστασία και αναβάθμιση τοπικών οικοσυστημάτων με προτεραιότητα στα μικρά ρέματα, συστάσεις δέντρων, ποτάμια, φράγμα νεοχωρή και ποταμό. Εδώ πέρα, κάποιοι παλιότερα από εμάς, θυμάμαι εγώ από το 1960 που ήμουν παιδί, μιλούσαμε για ένα φράγμα στο νεοχωρή και ποταμό. Πέρασαν γενναίες και γενναίες. Πριν από μερικά χρόνια λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα με μια αίτηση προς την περιφέρεια τότε του συγχωρημένου του Κώστα του Σοκεραδίου και στη συνέχεια ήρθε ο κύριος Ζόμπος και βρήκε κάποιους φόρους και έγινε μια μελέτη. Δεν θα αναφερθώ στις λεπτομέρειες. Ποιος έκανε την κίνηση, ποιος έλεγε, ποιος σταμάτησε κλπ. Ποια κυβέρνηση, ποιες κυβερνήσεις. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στα συρτάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μία προμελέτη κόστος 50 εκατομμύρια και 2 εκατομμύρια, κόστος του έργου 50 εκατομμύρια και 2 εκατομμύρια, η οριστική μελέτη πλέον. Κυρίως λοιπόν ο Δήμος να ανατρέξει, να πιέσει, όταν είναι ενωμένος εννοώ, να προχωρήσει αυτή η μελέτη, να γίνει αυτό το φράγμα, γιατί έτσι έχουμε ένα απτό παράδειγμα για ανάπτυξη της περιοχής μας και οι υδροφόροι ορίζοντας θα λυπήσουν νερά, δεν πρέπει να στήξουν ποτέ. Και πόσιμο νερό θα έχουν όλα τα χωριά και οι λάρες, όπως λέμε. Και με όλα αυτά, με ό,τι συνεπάγεται δηλαδή αυτό, τις βελτιωτικές καταστάσεις που μπορεί να υπάρξουν στη συνέχεια με το πράγμα, όμως θα πω και κάτι άλλο, έρχεται σε αντίθεση με τον Χιτά Σαμαρίνας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Όταν λοιπόν ανοίξει ο κωδικός από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοια μεγάλα έργα υποδομής, για κατανομή των υδάτινων πόρων που τόσο έχει ανάγκη η Θεσσαλία, θα πρέπει οπωσδήποτε εμείς να ανατρέξουμε στις μελέτες ή στη μελέτη, να πιέσουμε κάποια στιγμή, αν δεν προλάβουμε εμείς να το υλοποιήσουμε, οι επόμενοι που θα έρθουν, αν δεν είναι και η επόμενη γενιά. Επιτυχημένη αποκομιδή και διαχείριση των σκουπιδιών. Εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο. Πραγματικά το τελευταίο διάστημα υπήρχε μια δυστοχία στην αποκομιδή των σκουπιδιών για διάφορους λόγους. Δεν θα πω εγώ λεπτομέρειες για ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει κλπ. Αλλά σας λέω τούτο. Δεν θα ξαναυπάρξει σκουπίδι στο Δήμο Φαρκαδόν. Αυτό το εννοώ. Και όταν λέω κάτι, το πράττω. Για μένα αυτό είναι στάση ζωής, μια ολόκληρη ζωή προσφορά στον αγώνα του λαού και της κοινωνίας. Σύστημα λοιπόν ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστερών απορριμμάτων, ανακύκλωση, κομμωστοποίηση των οργανικών υλικών στο σπίτι, στη γειτονιά, στο Δήμο και στα απορρίμματα των λαϊκών αγορών. Τέταρτον, ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων και δημοτικού φωτισμού από το πρόγραμμα εξοικονομώ.
και πέμπτον παροχή τεχνικής βοήθειας στους πολίτες για θέματα εξοικονόμησης του βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτηρίων. Αναψυχή αθλητισμός, συνεργασία με τους όμιλους δήμους για δυνατότητα καθιέρωσης συμμερίσεων εκδρομών και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που είναι στο καπί και περιμένουν την εκδρομόλωτος για αυτή, ώστε να εξαναγούν οι δημότητες και των άλλων όμορων δήμων στις περιοχές που έχουμε καλώς, παραδείγματος χάρη στην Ποταμιά, κάτι πρωτομαγιά μαζεύονται από την περιοχή μας, αρκεί από εδώ και πέρα να αξιοποιήσουμε εμείς το ποτάμι. Το ποτάμι για μας εδώ στο Δήμο Βαρκαδόρος είναι πηγή ζωής. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Και παρεμπιπτόντως θα αναφερθώ και ως ορισμένα χωριά από εδώ, που σήμερα δεν έχουν να πιούν νερό. Οι κολλησιεργίες, αν θέλεις, οι σωστές αποφάσεις και ούτω καθεξής τεχνικές υπηρεσίες καθιστούν αυτά τα χωριά στο τέρμα να τρέχουν από εδώ και από εκεί να πάρουν νερό να το μαγειρέψουν. Λοιπόν, το έχω ξαναγράψει αυτό, το έχω τονίσει αρκετές φορές. Πρώτο μέλημα αυτή την φορά είναι νέες γεωτρήσεις σε αυτά τα δύο χωριά και στη συνέχεια στα υπόλοιπα, για να έχει ο κάθε δημότης αυτό το κοινωνικό αγαθό που λένε στο νερό. Ανάδειξη ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών ανά περιοχή. Σύνδεση χώρων πλασίνου με δραστηριότητες ψυχαγωγικές και ήπιες παρεμβάσεις, μονοπάτια, θέσεις ξεχώρεσης, παρατήρησης και ούτω καθεξής. Κοινωνική προστασία, παιδεία. Εύρυθμη λειτουργία παιδικών σταθμών, κοινωνιαπαιδαγωγείων, σχολείων κλπ. Διερεύνηση δυνατότητας σχολικών εγκεκμάτων, αν αυτό είναι δυνατόν να το επιτύχουμε. Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαβίωμάτισης για απόκτηση και βελτίωση ιδιοξιοτήτων του ανθρώπινου δικαιού του Δήμου. Ξέρετε, ο Δήμος Πύλης, θα διαβάσετε σήμερα και χθες, έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα διαβίωμάτισης. Ο καθένας από εσάς, ο καθένας από εμάς, είτε νέος είτε μεγάλος είτε μεγαλύτερος ακόμη, μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα εκπαιδευτικά σε σχέση με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Στην υγεία προσπάθεια δημιουργίας κέντρων ειδηρήσεως θεραπείας ηλικιωμένων έχουμε σήμερα το ΑΚΙΦΑ που λειτουργεί για τη βοήθεια στο σπίτι, όμως δεν φτάνει αυτό, εμείς θα προσπαθήσουμε για αξιοποίηση περισσότερων πόρων προς αυτή την κατεύθυνση. Υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης στήριξης οικογένειας και της μητρότητας, αυτό που είπα, αλλά και άλλων ευπαθών ομάδων που υπάρχουν δυστυχώς στην ανθρώπινη κοινωνία. Και ένα τελευταίο είναι η προσπάθεια για παραμονή του κέντρου υγείας στο Δήμο μας. Ξέρετε, ο Δήμος μας έχει συρρυκνωθεί από τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην κοινωνία τη βοήθειά του. Έφυγε η ΔΟΕ, έφυγε το ΙΚΑ, έφυγε το Ρνοδικείο κλπ. Το τελευταίο που έμενε στην περιοχή μας είναι το κέντρο υγείας και ακούστηκε ότι και αυτό θέλουμε να το συρρυκνώσουμε. Σας πληροφορώ ότι όλοι μαζί δεν θα αφήσουμε να φύγει το κέντρο υγείας, γιατί κάποιοι αγωνίστηκαν για να δημιουργηθεί το κέντρο υγείας εδώ στη Βαρκαδόρα, στην περιοχή μας. Και την έχει ανάγκη ο τόπος μας, ξέρετε γιατί, γιατί η νεολαία σήμερα είναι η δική μας. Ξενιτεύεται για να πάει να βρει μεροκάματα όπως θα είσαι νωρίτερα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα μένουν οι μεγαλύτερες ηλικίες που χρειάζεται φροντίδα και χρειάζεται το κέντρο υγείας σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό λοιπόν η προσπάθεια η δική μας θα είναι να μην φύγει το κέντρο υγείας από εδώ. Σε ό,τι διαφορά και ό,τι αφορά όλος, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Θα αξιοποιήσουμε κάθε προσπάθεια, ακόμα και αν χρειαστεί, με δυναμικές λύσεις. Δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κοινωνικό έργο. Κοινωνική οικονομία με στήριξη ανέργων, ανεδίκευτων, αποκλεισμένων, στοχεύοντας στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, όπως υποστήριξη στους ηλικιωμένους, πολιτιστικές δραστηριότητες, αθλητικά γεγονότα, αναπράξεις, καθαρισμοί κλπ. Κοινωνικά συνεργεία για εργασίες που χρειάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση με ελεγχόμενο κόστος και ωφελημότητα, παραδείγματος χάρη συντήρηση και ενίσχυση πρασίνου,
καθαρισμός δημοσίων κτηρίων, δάσο προστασία, δάσο πυρόσβεση. Ξέρετε, εδώ πέρα σήμερα ο ορεινός όμως ο δικός μας, αν γυρίσετε σε άλλες περιοχές, έχει αρκετό δάσος εδώ ο Δήμος Παρκανός στον Ορεινό Όγκο. Λέω, αν γυρίσετε σε άλλες περιοχές, θα δείτε ότι παντού υπάρχουν δρόμοι δασοπυρόσβησης και δρόμοι δασοπροστασίας. Υπάρχουν κοινοτικοί πόροι, υπάρχουν κρατικοί πόροι. Αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες μελέτες και να τις αξιοποιήσουμε. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε όχι μόνο κτηνοτοπικοί δρόμοι για να ο καθένας έχει πρόσβαση στα κτήματά του, στην κτηνοτροπία του, δρόμοι δασοπυρόσβησης και δασοπροστασίας. Να πάρει μια φωτιά εδώ η περιοχή μας, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Γι' αυτό λοιπόν ένα από τα μελήματά μας, τα πάμπουλα, έχει πάμπουλα προβλήματα αυτός ο Δήμος, είναι και η δασοπροστασία μας, το φυσικό του κάλος. Να μην το αφήσουμε έρμιο των οποιοδήποτε, είτε αν θέλετε καιρικών συνθηκών, είτε αν θέλετε εσχημένων παρεμβάσεων μερικές φορές. Για έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε και δημιουργία των πολιτών σε εθελοντική βάση που θα προσπαθούν να προσφέρουν στο Δήμο. Τέταρτον, κοινωνικά αγροτήματα που παράγουν για κάλυψη αναγκών κοινωνικού παντοπολίου. Ξέρετε, και άλλοι Δήμοι έχουν κάνει το κοινωνικό παντοπολίο. Θέλω να τονίσω στον κύριο Λόι που το έφερε πρόσφατα στο Συμβούλιο, ότι το κοινωνικό παντοπολείο για μας εδώ πέρα, που είναι αρκετές οικογένειες φτωχές, χρειάζεται και παραχρειάζεται. Άρα λοιπόν, πρώτο καθήκον μας είναι να το περπατήσουμε αυτό, και λέω ότι έχουμε και αγροκτήματα τα οποία νοικιάζουμε και τα καλλιεργούν διάφορα δημότες και καλά κάνουν. Θα μπορούσαμε λοιπόν μέσα από αυτά τα αγροκτήματα, ένα από αυτά να είναι αποκλειστικά και μόνο για το κοινωνικό παντοπολείο προς βρόση των δημοτών μας. Κοινωνικός κοινώνας μπορεί να δημιουργηθεί και μια υποστήριξη των μεταναστών μας. Να μην σας κουράσω περισσότερο. Νομίζω πως αυτοί είναι οι άξονες, οι βασικοί άξονες. Το όραμα του καημά, αν θέλετε. Δεν είναι ο μοναδικός ο καημάς που κάνει προτάσεις. Δεν ξέρω ότι κάνω πάντα προτάσεις συγκεκριμένες και τις παλεύω. Θέλω και τις δικές σας προτάσεις. Θέλω όσοι έχουν την δυνατότητα αυτή να καταγράψουν τα προβλήματα, να κάνουν τις προτάσεις τους. Να συνδιασκεφτούμε όλοι μαζί, να τις μορφοποιήσουμε, να τις προγραμματίσουμε. Για να πάει μπροστά αυτός ο τόπος. Όλοι αυτόν τον τόπο τον πονάμε. Και τον πονάμε γιατί ζούμε εδώ πέρα και ζούμε στο πιτσί μας, στην ανέχεια, την φτώχεια και ούτω καθεξής. Θέλουμε τους νέους ανθρώπους να πλησιώσουν το Δήμο. Να πλησιώσουν τον συνδυασμό μας. Να κάνουν προτάσεις. Για τον αθλητισμό είπαμε 5 πράγματα, για γυμναστήρια, για όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να αθλείται σήμερα και ούτω καθεξής. Δωρεάν βεβαίως. Έχει ο χρήματα ο Δήμος αρκεί να κάνει σωστή διαχείριση των πόρων. Από αυτά που εισπράττει και από αυτά που παίρνει από την κεντρική εξουσία. Έλεγα λοιπόν ότι εμείς οι μεγαλύτεροι θα πρέπει να δώσουμε τις γνώσεις μας, τα φώτα μας, όλη τη δύναμή μας, τη ζωντάνια μας. Γιατί νέος δεν είναι μόνο εκείνος ηλικιακά που είναι νέος, νέος είναι εκείνος που έχει ψυχή, που έχει θέληση και αγωνίζεται στην καθημερινή βάση για να λύσει προβλήματα της κοινωνίας. Άλλα προβλήματα χρονίζουν, αλλά είναι τρέχουσα σημασίας και πρέπει να επιληθούν. Σας καλώ λοιπόν όλους, νέους μεσήλικες, όλους τους δημότες, να στρατευθείτε σε αυτήν την προσπάθεια που τώρα ξεκινάει. Σε ένα νέο ξεκίνημα, χωρίς κομματικές παρεμβάσεις. Σε ένα νέο ξεκίνημα, γιατί τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα, ούτε κίτρινο, ούτε μπλε, ούτε πράσινο. Τα προβλήματα για όλους είναι κοινά. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς που έχω το δει και κατά το παρελθόν. Όποιος ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να φοράει κομματικό μανδύα. Αυτός που ασχολήθηκε θέλει να είναι αρχηγός, ας πούμε έτσι. Ξέρετε, δεν έχω καμιά αρχομανία εγώ, δόξα τω Θεώ. Και να πορέψει
οδηγό προ μια κατεύθυνση ανάπτυξη και ευημερία, θα πρέπει να μην φοράει κομματικό μαδεία. Θα πρέπει να μιλάει με όλου και τα προβλήματα το ξανατονίζω δεν έχουν χρώμα. Θα πρέπει λοιπόν από εδώ και πέρα και οποιασδήποτε κομματικές παρεμβάσεις, καλά είναι τα κόμματα, θεσμοί του κράτους είναι τα κόμματα, όμως και ο Δήμος είναι ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας. Τέσσερα είναι τα βάθρα της δημοκρατίας. Το κοινοβούλιο, η αυτοδιοίκηση, ο συνδικαλισμός και ο τύπος η τέταρτη εξουσία που να ελέγχει αυτά τα τρία άλλα βάθρα. Ο Δήμος λοιπόν το κύτταρο της δημοκρατίας πρέπει να είναι ανοιχτός, χωρίς κομματικές παρεμβάσεις, ανοιχτός όλους τους δημότες. Χωρίς αποκλεισμούς. Συμμετοχή ζητάμε από όλους τους νέους και τους υπόλοιπους δημότες που έχουν την θέληση, που έχουν όραμα, που έχουν όρεξη και χρόνο να διαθέσουν για να πάει μπροστά ο Δήμος. Μαραζώνει ο Δήμος σε καθημερινή βάση. Πρέπει λοιπόν να τον αναδείξουμε αφού να δείξουμε τα καυτά προβλήματα τα σημερινά και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε για την επίλυσή των. Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί σε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια να κάνουμε το Δήμο πρότυπο ανάπτυξης όχι μόνο της περιοχής μας και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πλουτοπαραγωγικές πηγές. Αυτές είναι ο πρωτογενής τομέας, η γεωργία και η κτηνοτροφία. Αρκεί να τα αξιοποιήσουμε σε σωστές βάσεις πάνω στους άξονες που τόνισα και που εσείς θα μου φέρετε και θα μας φέρετε και θα συνδιαλλαγούμε στο ίδιο τραπέζι σε ισότιμη βάση τις δικές σας προτάσεις. Περιμένουμε. Να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά από τα μάτια της ψυχής μου για την παρουσία της σημερινή εδώ και ελπίζω όλοι μαζί να συμβάλλετε και να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γεια σας και με τη νίκη.